Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 543 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσα σήμερα ο ΕΟΔΗ στη χώρα. 248 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 33 έχασαν σήμερα τη ζωή τους από την νόσο. Στη Δυτική Μακεδονία τώρα, στην Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης εντοπίστηκαν 6 νέα κρούσματα κορονοϊού και κανένα στις υπόλοιπες 3 ενότητες. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ενημέρωσης για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Μόλις χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την πανδημία του κορονοϊού παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία. Πριν 3 μέρες, στις 29 του μηνός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το 3ο κατά σειρά εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και η διαδικασία για την έγκριση και άλλων 2 εμβολίων. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι εντός ολίγων μηνών, σε ένα χρόνο, υπό τη σκιά εκατομμυρίων θανάτων και κρουσμάτων από τον κορονοϊό, η επιστήμη έκανε άλματα. Παράλληλα, βέβαια, ο εχθρικός ιός, μεταδιδόμενος από άνθρωπο σε άνθρωπο, φρόντισε να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να προσαρμοστεί για να μπορεί να επιβιώσει. Το νέο εμβόλιο, λοιπόν, και οι μεταλλάξεις είναι τα 2 θέματα που κυριάρχησαν στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες, μέσα βέβαια και σε ένα δυσάρεστο κλίμα αντιθέσεων μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Παρασκευή, 29 πρώτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο βρετανο-σουηδικής παραγωγής της AstraZeneca ως ανοσογόνο ασφαλές για εφαρμογή του στις ηλικίες από 18 ετών και άνω. Μετά την έγκριση αυτού του εμβολίου, ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία μέσω του Προέδρου Μακρόν, όχι Επιστημονικής Επιτροπής, και η Ιταλία διατύπωσαν σοβαρούς προβληματισμούς και επιφυλάξεις για τη χρησιμοποίηση του εμβολίου αυτού σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Το αγκάθι αυτής της ιστορίας είναι ο μικρός αριθμός που έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη ατόμων μεγάλης ηλικίας, γεγονός που κάνει αναξιόπιστα τα αποτελέσματα που δίνονται από τόσο μικρό δείγμα. Έχουμε επιστρέψει να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Παρομοίως, όλα μαζεμένα σήμερα. Αρχή και για τα γυμνάσια και για τα λύκεια και τα λοιπά. Μία αρχή με 543 νέα κρούσματα στη χώρα, mm-hmm. με τσιμπημένο τον αριθμό των διασωληνωμένων, αυξημένο τον αριθμό των θανάτων, τη στιγμή που στην Δυτική Μακεδονία βλέπουμε ότι δεν είναι η ίδια η εικόνα. Είναι Δευτέρα. Νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα μέσα στην εβδομάδα. Εγώ αυτό θα πω πανελληνίως. Τα κρούσματα δεν είναι σε καλό αριθμό. Είναι περισσότερο από την προηγούμενη Δευτέρα, σίγουρα. Είδαμε πώς έκλεισε η εβδομάδα, να πω, το Σάββατο. Βλέπουμε την ανησυχία γενικότερα στη χώρα. Βλέπουμε να προμηνύεται σταδιακά ένα τρίτο lockdown. Μακάρι να το αποφύγουμε, αλλά λέμε τι γίνεται. Έχουμε και την ιστορία με τις μεταλλάξεις του ιού, τις έκτακτες επισκέψεις του κυρίου Χαρδαλιά και του κυρίου Αρκουμανέα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε περιοχές που βράζουν. Βέβαια δεν είναι γύρω μας πλέον, είναι και πιο μακριά. Την Πάτρα είδαμε και κάποιες άλλες περιοχές, τη Ζάκη, να θυμάμαι καλά. Αυτό δεν έχει σημασία, είναι εντός της χώρας. Και όταν η χώρα έχει πρόβλημα, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου ξανάρθει αυτό το πρόβλημα. Γιατί νομίζω η Πάτρα ξανά είχε πρόβλημα, το έσβησε, ξαναεμφανίζεται. Έτσι πάει αυτό. Θυμάσαι και τι είχε γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην περιοχή έχουμε 6 καταγεγραμμένα κρούσματα σήμερα μόνο στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Βεβαίως δεν
περιμένουμε να δούμε τη συνολικότερη εικόνα, πώς θα είναι τις επόμενες μέρες. Πάντως, μέσα στο Σαββατοκύριακο μας έδειξε η εικόνα ότι κινούμασταν όπως τις τελευταίες ημέρες, να πω, τις προηγούμενες εβδομάδες, δηλαδή 9-10, 9-10, εκεί μέσα ήμασταν. Θέλεις να μας πεις λίγο για την κατανομή των προηγούμενων? Ναι, την Παρασκευή τα περισσότερα ήταν στην Κοζάνη, 6 στο Δήμο Κοζάνης και 3 στην Ιορδαία, ένα υπήρχε στη Φλόρινα. Το Σάββατο ανατράπηκε κάπως η κατάσταση. Από τα 10 που καταγεγραμμένα, τα 2 ήταν στην Κοζάνη, τα 5 στην Ιορδαία και 3 στα Σέρβια. Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όντως, γιατί τα Σέρβια είχαν πολύ καιρό να δώσουν κρούσμα. Ναι, έδωσαν μέσα στην εβδομάδα ένα. Κάθε μέρα έδιναν από ένα. Και αυτό ήταν ανησυχητικό. Εμφάνισαν 3 το Σάββατο, ήταν ένα θέμα. Χτες Κυριακή είχαμε 5 στην. Είχαμε και ένα στο Άργο Οριστικό το Σάββατο. Χτες είχαμε 5 στο Δήμο Κοζάνης, 3 στην Ιορδαία και ένα στο Βελβεντό. Αλλά αυτό το Βελβεντού φαίνεται πως δεν είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πρώτα να πούμε ότι στα Σέρβια είναι 6 συνολικά και σχετίζονται όλα μεταξύ τους. Και σε σχέση με το Βελβεντό, όπως είπες και εσύ. Και είναι 6 συνολικά τη εβδομάδα. Ναι. Τρία του Σαββάτου και 3 των προηγούμενων ημερών. Και σχετίζονται όλα μεταξύ τους. Ναι. Και σε σχέση με το Βελβεντό, επειδή διαβάσαμε και ένα σχετικό δημοσίευμα στο Κοζάνη Media σήμερα, αποχαρακτηρίστηκε από το νεοδί ως θετικό το κρούσμα, καθώς μία γυναίκα περασμένης ηλικίας, 91, έπρεπε να μεταφερθεί στο μαμάτσιο, της είχαν κάνει rapid, το οποίο βγήκε θετικό. Ακολούθησαν όμως 2 PCR, 2 μοριακά, και τα 2 βγήκαν αρνητικά. Η γυναίκα νοσεί από κάτι εντελώς διαφορετικό. Είπαμε πως και η ηλικία της είναι σχετικώς έτσι περασμένη. Οπότε ο ΕΟΔΗ και μετά από αρκετή πίεση της οικογένειας, από τη στιγμή που 2 μοριακού ελέγχου βγήκαν αρνητικά, δήλωσε πως πρόκειται να το αποχαρακτηρήσει. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, όταν πάρουμε τη σημερινή κατανομή. Για την όλη ιστορία είχε ενημερωθεί και η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος, ο κ. Στεργίου, ο οποίος έτρεξε την όλη ιστορία, είχε συνεννοηθεί. Και φυσικά με τον τοπικό ΕΟΔΗ, έτσι, για τους αρμόδιους υπευθύνους, εδώ τον κ. Νομιόπουλο και τους υπόλοιπους. Εντάξει, προφανώς αυτό να μην δημιουργεί υποψίες για οτιδήποτε άλλο. Στο Βελβεντό, συγκεκριμένα. Όχι, γενικώς. Για το πώς καταγράφονται τα κρούσματα τώρα, καταλαβαίνεις. Εντάξει, ήταν μία περίπτωση. Συνέβη και αυτό, ωραία. Κοίταξε, δεν φταίνε το rapid. Βγήκε θετικό, ήταν. Γι' αυτό σου λέω, ναι. Απλά δόθηκε από το κεντρικό ΕΟΔΗ, έτσι. Κατεγράφει ως θετικό. Καλά είναι, ναι, η γυναίκα. Και εκεί της και να μην υπάρχει όντως πρόβλημα. Γιατί αναγκάστηκαν και εκεί να βγουν σε καραντίνα. Ναι, σωστό. Οπότε δημιουργήθηκε μια αναστάτωση και στην οικογένεια και στην πόλη. Στις επαφές της ηλικιωμένης, η οποία προφανώς την κοιτάει και κάποιος. Να μου πεις ότι στα Σέρβια θα μπορούμε να πούμε ότι να υπάρχει μια ανησυχία. Να σε καταλάβω, γιατί και τα 6 μέσα στην εβδομάδα, παρόλο που σχετίζονται όλα, είναι ένα νούμερο για τα Σέρβια. Ναι, αριθμητικά είναι κάτι. Δεν μας αρέσει. Μπορεί να υπάρχουν, να είναι όλα από μια αιστεία, ότι σχετίζονται, να το πω έτσι. Αλλά είναι, ως νούμερο είναι. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μην έχουμε τίποτα περισσότερο και να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, οι αρμόδιοι να την έχουν περιορίσει μόνο σε αυτή τα 6 κρούσματα των σπάνων της προηγούμενης εβδομάδος. Τώρα, συνεχίζεται η ιστορία lockdown Ιορδαία, μόνο εδώ. Βεβαίως έχουμε θετικά, δεν είναι όπως τις προηγούμενες εβδομάδες, διότι θα λειτουργήσει την Τετάρτη και η Λαϊκή στην Ιορδαία, έτσι. Και είναι αυτό κάτι πολύ θετικό. Βεβαίως υπάρχει ένα. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Δήμο Ιορδαίας για το πώς θα λειτουργήσει, ποιοι θα είναι εκεί. Έχουν δοθεί εντολές να μην στηθούν πάγκοι πριν τις 4.30 ώρα της Τετάρτης, για να πάει και να καθοριστούν εκεί τα μέτρα και όλη η κατάσταση, οι αποστάσεις, ώστε όλα να γίνουν με το γράμμα του νόμου. Οι πίνακες ήδη έχουν βγει, οι ενδιαφερόμενοι προφανώς γνωρίζουν ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη λαϊκή. Ζήση, δεν το κάνουν όπως την Κοζάνη που είναι σε 2 σημεία. Κοίταξε, όταν στην Ιορδαία είχε εφαρμοστεί αυτό το 2 σημεία. Ήταν η πρώτη πόλη που εφαρμόστηκε. Μετά έγινε στην Κοζάνη. Έχει το θετικό η Ιορδαία χωροταξικά στη λαϊκή της, ότι βρέθηκε σημείο το οποίο ήταν πολύ δίπλα στην νυν λαϊκή. Χωριστή η λαϊκή. Ναι, τώρα θα λειτουργήσει αυτό την Τετάρτη. Η δεύτερη λαϊκή δεν το ξέρω αν θα γίνει έτσι. Αλλά αν γίνει, νομίζω θα ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Μακάρι και όλα να πάνε καλά εκεί και σταδιακά όλες οι δραστηριότητες
στην Ιορδαία. Να επανέλθουν. Να επανέλθουν σταδιακά. Είναι κρίσιμη και αυτή την εβδομάδα για το πόσα κρούσματα πρέπει να καταγραφούν. Υπάρχουν κάποια όρια, θες, ώστε την Παρασκευή να ακούσουμε κάτι θετικό για την περιοχή. Το ευχόμαστε πολύ, γιατί είναι η Ιορδαία, νομίζω πως οι Ιορδείς μάλλον έχουν φτάσει στα όρια τους και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τώρα βέβαια και στην Κουζάνη. Και στην Κουζάνη υπάρχει μια ανησυχία. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ξεκινήσει μια ανησυχία στην Κουζάνη, ναι, το θυμίζω. Υπάρχει μια, δεν. Πάντα να υπάρχει μια ανησυχία για να έχουμε το νου μας, λέω εγώ. Έτσι. Για να μην. Καταλαβαίνω τι λες. Εγώ δεν το λέω με το ίδιο ύφος. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανησυχία. Θα το δούμε και θα το αξιολογήσουμε σταδιακά. Ούτως ή άλλως, όπως είπαν και οι αρμόδιοι, ό,τι είναι να γίνει θα γίνεται. Κάθε εβδομάδα θα αξιολογούνται οι καταστάσεις και πιθανόν, αν χρειαστεί, να μπουν. Μου λένε ότι στην Ελλάδα θα λειτουργήσει διπλή λαϊκή. Η διπλή λαϊκή, στα, ναι, δύο διαφορετικά σημεία, ακόμη και αν είναι σχετικά κοντά το ένα με το άλλο, όπως είπες πριν. Mm-hmm. Δίνεται δυνατότητα πλέον, αν χρειαστούν lockdown, να γίνουν και σε χωριά, όπως είδαμε, και σε μεμονωμένες πόλεις. Να μην υπάρξει. Και τα συζητάμε. Το θέμα είναι να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Μακάρι, θα το δούμε. Πάμε να δούμε κάτι άλλο και εξόχως δυσάρεστο. Βεβαίως, συγγνώμη, επειδή υπήρχε και η πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, βλέπουμε διάφορα σχολεία να κλείνουν. Ναι, εξ αρχής. Με ανακοινώσεις και παιδικούς σταθμούς, βλέπουμε και δημοτικά. Είναι η έναρξη γυμνασίων και λυκείων σήμερα. Πολλές εξισώσεις και σίγουρα και σε αυτό θα υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς θα λειτουργήσει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ελπίζουμε να μην βλέπουμε κάθε πέρα να κλείνουν τμήματα σχολείων. Έστω και προληπτικά πολλές φορές, έτσι. Όπως προβλέπεται από ένα πρωτόκολλο το οποίο ισχύει. Δεν είναι και αυτή η φύση της. Ναι. Δεν είναι και αυτή η φιλοσοφία του ανοίγουμε. Και ας ελπίσουμε να μην δημιουργήσει και αυτή η δραστηριότητα πρόβλημα. Δεν είναι δικιά μας άποψη αυτό. Είναι μια άποψη που έχει υποθεί από διάφορους επιστήμονες που παρακολουθούν την όλη ιστορία. Όπως έχουν βάλει και το λιανεμπόριο σε αυτήν την εξίσωση που ανησυχεί. Προφανώς και τα σχολεία είναι μια πολύ σοβαρή δραστηριότητα με συγκέντρωση πολλών ατόμων, παιδιών κλπ. Καθηγητών. Πολλές φορές και γονιών που πάνε τα παιδιά στο σχολείο, μικρότερης ηλικίας βεβαίως. Αλλά είναι όλο αυτό μια δραστηριότητα σοβαρή. Θα δούμε. Θα το δούμε. Θα το αξιολογήσουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Αγνοείται, εξακολουθεί να αγνοείται για δεύτερη ουσιαστικά μέρα το αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Εγνατίας Aviation με τον 32χρονο Ιρακινό. Ο οποίος ήταν στη φάση της εκπαίδευσης, απογειώθηκε χθες, βλέπουμε τον 32χρονο. Πες μου, θύμισε μου. Ιμπραχήμ Αμάρ, 32 ετών. Από το Ιράκ, έτσι, είναι καλά. Ο πιλότος δεν πετούσε πρώτη φορά μόνος του. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται για την σειρά στην οποία είναι, ας πούμε, ή για την περίοδο φοίτησης, ναι, ας το πούμε, ναι, ναι, στην οποία βρίσκεται, και εγώ δεν τα γνωρίζω καλά αυτά. Ρωτήσαμε και μάθαμε ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στο να πετάει μόνος του εδώ ο άνθρωπος. Εδώ είναι κάποια πλάνα τα οποία μας ήρθαν σήμερα την περιοχή. Θα δούμε και παρακάτω ένα πιο συνολικό ρεπορτάζ από τοπικά εκεί μέσα, από το Ήπειρος TV. Ο Ιμπραχήμ Αμάρ, λοιπόν, 32 ετών, πιλότος αυτού του αεροσκάφου, του εκπαιδευτικού, που έφυγε γύρω στις 11 και 20 από την Κοζάνη την Κυριακή χτες. Απογειώθηκε το αεροδρόμιο Φίλιππος, κάπου στα Γιάννενα έδωσε ένα στίγμα, μία ώρα αργότερα, αλλά μετά χάθηκε το στίγμα του. 12:32 χάθηκε, ναι, μία μισή έπρεπε ήδη να έχει προσγειωθεί. Η περιοχή που εκτιμάται ότι μπορεί να έχει πέσει το αεροπλάνο είναι αυτή που βλέπετε, είναι στο Ανατολικό Ζαγόρι. Μία πολύ δύσκολη περιοχή από ό,τι λένε όσοι γνωρίζουν την κατάσταση, ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν πετάξει με αεροπλάνα. Εκεί πιθανόν εκτιμάται ότι ο καιρός είναι το αίτιο, αν θες, που συνέβη η απώλεια του αεροσκάφους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί, περίεργα βουνά, περίεργος καιρός. Προφανώς δεν υπάρχει και μεγάλη εμπειρία σε έναν εκπαιδευόμενο πιλότο, όσο και αν του επιτρέπεται να πετάει έτσι μόνος του. Τώρα, σε ένα ερώτημα, γιατί δεν βρίσκουν το αεροπλάνο. Δηλαδή το αεροπλάνο τι, δεν είναι μεγάλο αεροπλάνο, έτσι. Το είδατε. Είναι εκπαιδευτικά αυτά τα αεροπλάνα. Είναι διθέσια, πολύ μικρά. Μία πτώση μπορεί να το έχει διαλύσει, να μην έχει εξαφανίσει τα φτερά του, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι σαν πτώσεις μεγάλων αεροπλάνων επιβατικών που συνήθως βρίσκονται, έτσι. Δηλαδή τα κουφάρια, τα συντρίμια βρίσκονται των μεγάλων αεροπλάνων. Τα καύσιμα που είχε μέσα
δεν μπορούν να προκαλέσουν και καλά μια έκρηξη, αν θες και λοιπά, από ό,τι μου λένε, καλά γνωρίζοντας την ιστορία. Ας ελπίσουμε. Διάβαζα λίγο πριν έρθουμε στο Δελτίο Ρήτα ότι έχουν διακοπεί για δεύτερη μέρα οι όλες έτσι, δραστηριότητες διασωστικές, διότι ο καιρός δεν το επιτρέπει. Το βλέπουμε κιόλας. Ναι. Δηλαδή και αυτό είναι τα πλάνα που πλάνα, έτσι. Πριν. Ναι. Δεν έχεις καμία καθαρή ατμόσφαιρα για να πεις ότι Λιβώς. Ακόμη και τα σούπερ πούμα που σηκώθηκαν ή το 130 που σηκώθηκε ναι. για να το αναζητήσει. Γιατί τα σωστικά συνεργεία, τα πεζοπόρα, επειδή το ανάγλυφο είναι όπως το περιέγραψες και λίγο πολύ όλοι έχουμε περάσει από εκεί, ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι αυτά τα βουνά της Υπήρου. Αν κάτι σε βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το μάτι από ψηλά. Δεν βοηθάει όμως ο καιρός λόγω ναι. της ομίχλης, όπως είπες και εσύ. Και σκεφτείτε ότι προφανώς τα βουνά εκεί μέσα έχουν και χιόνι, ναι. Κάποια. Έχουν προσπαθήσει να περάσουν εκεί από ό,τι μαθαίνουμε από την Ήπειρο διασωστικές ομάδες, λέσχες 4x4, θελοντικές ομάδες κλπ. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν έχει βρεθεί κάτι. Με ενημερώνουν πως πρώτον πήγαν 50 Ιρακινοί συνάδελφοί του. Να βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν 50 και είναι λιγότερο. 30 είπα. Ναι. 50 άκουσα, γι' αυτό. 30 συνάδελφοί ναι, του 30, από την Εθνική. Το 30 νομίζω ισχύει, ναι. Ενδεικτικό της αγωνίας τους και το νομίζω πόσο έχουμε και μια φωτογραφία, δεν ξέρω μπορεί να την πει. Συμπαθής ήταν ο συγκεκριμένος. Αυτό που μεταφέρουν είναι πως από την πολιτική να, προστασία. Αυτό είναι που πέγραγε. Είναι συνάδελφοί του, έτσι. Ενδυνάμει αεροπόροι. Ακριβώς. Συμφοιτητές του. Συμφοιτητές στην Εθνική Aviation. Που πήγαν να βοηθήσουν. Εδώ ενημερώνονται προφανώς από τις επικεφαλείς εκεί των διασωστικών ομάδων για το τι συμβαίνει. Και μαθαίνουμε ότι ήδη πραγματικά συμμετέχουν γιατί έχουν χωριστεί και σε ομάδες και τους έχουν οριστεί ρόλοι που θα πάνε ενδεχομένως κλπ. Και το ηθικό για εκείνους τώρα στην έναρξη της καριέρας τους να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Με ενημερώνουν πάντως ότι από την πολιτική προστασία της Υπήρου, ενώ προθυμοποιήθηκαν διασώστες και της Κοζάνης και της Πολεμαϊδας, οι οποίοι είναι και ενεργοί. Είναι και διαθέσιμοι, αυτοπροτάθηκαν οι άνθρωποι, δεν τους έχουν καλέσει. Πιθανό να θεωρεί η πολιτική προστασία Υπήρου, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το σχολιάσουμε, ότι αρκούν τα μέσα που έχει, πήγαν εθελοντικά και οι συνάδελφοι του αγνοωμένου. Νομίζω πως επειδή έχουν εμπειρία οι διασώστες οι δικοί μας και της Κοζάνης και της Πολεμαϊδας, ενδεχομένως θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και τέλος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, είναι καλύτερη 150%. Δεν ξέρω πώς μαζεύτηκαν τυχαία το νούμερο. Πιθανόν τις επόμενες μέρες, σε κάθε περίπτωση, η ευχή μας είναι να βρεθεί καλά ο άνθρωπος, ο νεαρός. Μιλάμε για ένα 32χρονο νεαρό άνθρωπο. Ναι, αυτή είναι η ευχή. Είναι. Αυτή είναι η ευχή, όμως. Προφανώς πάντα. Όσο αγνοείται κάποιος, η ευχή είναι να βρεθεί καλά. Και να λήξει όλη αυτή η ιστορία που. Νομίζω πως συντάραξε και την πόλη και τα Γιάννενα, και την Κοζάνη και τα Γιάννενα. Από χθες ναι. το μεσημέρι και που έγινε γνωστό. Και την εταιρεία η οποία έχει και συνάψει βέβαια. Τη σύμβαση με την Εγνατία Aviation, εννοώ την Iraqi Airways, γιατί εκεί ανήκουν ουσιαστικά οι συγκεκριμένοι πιλότοι. Και την ίδια την εταιρεία εδώ που κάνει την εκπαίδευση και έχει γίνει κομμάτι της περιοχής μας. Και σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και θυμίζουμε πριν. Ναι, προφανώς. Και θυμίζουμε και πριν από αρκετό. Πριν από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τι είχε γίνει ώστε να μείνει η εταιρεία εδώ, έτσι η Εγνατία Aviation. Πόσο σημαντικό είναι. Του ζούμε μάλλον τους πιλότους. Προφανώς. Οι Ιρακινοί είναι περίπου 100. Κινούνται στην πόλη. Έχουν νοικιάσει τα σπίτια της πόλης κλπ. Δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών όλοι από πίσω τους. Έτσι. Εντάξει, συνήθως η πλειονότητα όλων αυτών των σπουδαστών είναι μέλη της λεγόμενης υψηλής κοινωνίας του Ιράκ. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν δουλέψει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν βγάλει τα δίδακτα που δεν είναι και αμεληταία και έτσι, έχουν έρθει εδώ δηλαδή. Έχουν ένα επίπεδο. Έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Πολλοί από αυτούς, η διάθεσή τους εγγύουν που λέει ότι είναι το δεύτερο πτυχίο τους. Έχουν τελειώσει ενδεχομένως νομικές, η πολυτεχνία κτλ. Μα είναι 32 χρονών ο άνθρωπος, έτσι. Δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ το παραμικρό ίσα-ίσα. Δίνουν ζωή στην πόλη. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο ατυχές και πολύ δυσάρεστο γεγονός να στιγματίσει
μια λαμπρή πορεία. Άλλωστε, όλοι το γνωρίζουν πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο επάγγελμα. Φυσικά. Πάμε σε κάτι άλλο. Ναι. Σε άλλο επίπεδο μένα, αλλά και αυτό βαρύ. Αποφασίστηκε, Ζήση, να γίνει κινητοποίηση των ιδιοκτητών εστιατορίων, καφετεριών κτλ. Πανελλαδική για τις 10 Φεβρουαρίου. Ναι, ναι. Οι δικοί μας αποφάσισαν πως στις 10 το πρωί θα επισκεφτούν, στις 10 Φεβρουαρίου επίσης, θα επισκεφτούν το Δημαρχείο, θα παραδώσουν τα κλειδιά των επιχειρήσεων σε μια ένδειξη οργής, αγανάκτησης και του ότι δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον. Ναι, είδατε. Εντάξει, δεν θα ξανασχολιάσουμε το βίντεο του Σαββάτου. Είπαμε όλες τις απόψεις μας. Okay, λέω απλώς, είναι μια δραστηριότητα που συνεχίζεται. Η εστίαση φαίνεται ότι και σε πανελλαδικό επίπεδο έχει ορίσει ένα πλαίσιο αντιδράσεων και αυτό θα συνεχιστεί. Στις 10 Φεβρουαρίου, λοιπόν, πανελλαδικά γίνεται μια κίνηση στο να παραδοθούν τα κλειδιά στο Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς στην Αθήνα. Και εδώ, στην Κοζάνη, έχει αποφασιστεί να παραδοθούν τα κλειδιά στο Δημαρχείο Κοζάνης και στο Δήμαρχο τον κύριο Μαλούτα, ο οποίος έχει μάλιστα ενημερωθεί ότι θα πάνε οι επαγγελματίες εστίασης. Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, είναι την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, στις 10 το πρωί, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, πολλοί ρωτάνε γιατί στο Δήμαρχο. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα εδώ. Μπορεί να. Αυτή η κίνηση, φαντάζομαι ότι είναι κίνηση. Δεν έχει σχέση. Μπορεί να έλεγαν, έστω και συμβολική που είναι ενδεχομένως, γιατί στο Δήμαρχο και όχι στον Περιφερειάρχη. Δεν πήγαν τις προάλλες στον Περιφερειάρχη. Πήγαν, δεν πήγαν. Και. Γιατί στο Δήμαρχο που θα πάνε θες να σου απαντήσω. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω στα πλαίσια του ρεπορτάζ. Υπάρχει επικοινωνία πλέον με την περιφέρεια πάνω σε αυτό. Μπορούν να υπάρχει συνεννόηση ή τα έχουν σπάσει μετά και τις ανακοινώσεις που έχουν βγει, τα προγράμματα που περιμένει η εστίαση. Η περιφέρεια λέει αυτό που λέει, γιατί έχει πάει και δεσμεύσει τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα προκάλεσε τον κλάδο της εστίασης, λέγοντας ότι είναι ένας από τους κλάδους που ενώ δεν λειτουργεί και το καλύπτει το κράτος, τα πάει για έξοδα, διαμαρτύρεται, αν είναι δυνατόν. Δεν είπε αυτό, Ζήση. Ναι, και είπε φέρτε τα κλειδιά σε μένα. Εγώ ευχαρίστω, ναι, λέει να τα πάρω. Ναι. Τώρα, πριν από λίγο, έβλεπα στα social media ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να μαζέψει τα πράγματα κάπως κλπ. Αλλά ήταν λίγο προκλητική, είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε. Το λίγο είναι. Ναι, ήταν εξόχως προκλητική. Τώρα εδώ αυτό που. Επειδή εγώ ευχαρίστω θα τα πάρω. Τι εννοεί δηλαδή ότι καλοπερνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό καταλάβαν όλοι. Είναι, και έχει προκαλέσει οργή και νομίζω ότι θα υπάρξει αντίδραση σε υψηλό επίπεδο. Υψηλό επίπεδο εννοώ από τον Πανελλήνιο Σύλλογο, ο κ. Καβαθάς. Ο κ. Καβαθάς, εντωμεταξύ, ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι αντιπολιτευόμενος. Εδώ λοιπόν βλέπετε μια φωτογραφία, είναι το σωματείο της εστίασης με τον Εμπορικό Σύλλογο. Δεν έχει αποφασιστεί, από ό,τι μάθαμε, κάτι συγκεκριμένο ως δράση πλην από αυτό που είπαμε. Απλώς οι επαγγελματικοί φορείς της πόλης, της Κοζάνης, τα λένε συχνά, συνεννοούνται, να δουν τι γίνεται, άμα κάποιος έχει κάποια ενημέρωση για κάτι, αν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Έτσι όλοι σε μια πόλη είναι, όλοι στην οικονομική δραστηριότητα αυτής της πόλης συνυπάρχουν, έχουν συμπορευτεί και στο παρελθόν και προφανώς είναι σε μια επικοινωνία. Αυτό έγινε σήμερα και αυτό το δείχνουμε, έτσι έγινε. Αν κάτι πρέπει να μείνει από όλο αυτό, είναι ο συγκλονιστικός αριθμός των επιχειρήσεων που ακούγεται πως δεν θα ανοίξουν. Και αυτό δεν είναι ένα νούμερο, είναι 10, 12, 15 στην Κοζάνη. Είναι και ο κύκλος εργασιών και το τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο ανεργίας για τον ιδιοκτήτη. Φυσικά. Και για τα άτομα που απασχολούσε η συγκεκριμένη, έστω και μία, να μην μπορέσει να ξανανοίξει. Γιατί ακούμε κατά καιρούς ποσοστά, ένα 35, ένα 30, ένα 40%, που αν εξακολουθήσει όλο αυτό το πράγμα, είναι πολύ πιθανό να αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Ναι. Δυστυχώς. Και επειδή σήμερα ακούστηκε, άρχισε να κυκλοφορεί σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι υπάρχει μια σκέψη για το Μάρτιο, για τις 15 Μαρτίου. 15 Μαρτίου διαβάζω κι εγώ. Σκέψη όμως. Ναι, αυτό λέω. Δεν νομίζω ότι έχει πείσει και κανέναν στην εστίαση. Έχουν ακούσει πολλές υποσχέσεις. Αλλά νομίζω ότι και αν βάλουμε κάτω τα πραγματικά δεδομένα της χώρας που συζητάει ότι ενδεχομένως σε μία ή δύο εβδομάδες το πράγμα να είναι πάλι ζώρικο. Έτσι. Δηλαδή το lockdown δεν ξέρω πώς μπορεί να φαντάζεται ότι το Μάρτιο θα έχουμε ανοιχτή εστίαση στη χώρα. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Με ό,τι αυτό σημαίνει, εγώ το λέω με τα λύπη μου. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν φταίει καμία εστίαση για την άνθρωση του κρουσμάτων, δεν ξέρω τι. Απλώς είναι ο κλάδος που έκλεισε πρώτος, έχει περισσότερους μήνες κλειστός και ποτέ κανένας δεν είναι. Και
μάλλον κανείς δεν μπορεί να ποντάρει με σιγουριά ή να πει με σιγουριά θες, πότε θα ανοίξει ο κλάδος. Ζήσε, συγγνώμη, το ξέρεις ότι συμφωνώ απόλυτα και στέκομαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους κτλ. Μόνο που νομίζω ότι όταν λέμε είναι ο πρώτος κλάδος κτλ. Και μοναδικός, ας εντάξουμε σε αυτό και τους ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων. Ω, ναι, φυσικά, έχεις πολύ δίκιο. Επειδή είναι λιγότεροι, ενδεχομένως επειδή δεν κάνουν. Ναι, δίκιο, δεν δημιουργούν εντάσεις κτλ. Οι άνθρωποι. Και εκείνοι ρε συζήτηση έχουν μήνες να δουλέψουν και αυτοί. Μήνες να ανοίξουν βεβαίως. Και είναι και εκείνοι εντάσσονται στους κλάδους που στα αλήθεια δεν ξέρουμε και πότε θα ανοίξουν. Ναι, και χωρίς να λέω ότι αυτό είναι μία λύση, δεν υπάρχει και delivery γυμναστήριο. Έτσι. Θέλω να πω ότι η εστίαση. Κάποιοι λίγο κάποιοι. Όπως. Όπως, μήπως και χτυπήσει κάνα τηλέφωνο. Σωστά. Έστω και για ψυχολογικούς λόγους, χωρίς υπαλλήλους ιδιαίτερα, καταλαβαίνεις τώρα, περιμένουν εκεί πάνω το τηλέφωνο, μήπως χτυπήσει καμιά παραγγελία και δεν ξέρω εγώ τι, αν βγήκε κάποιο έξοδο τώρα. Προφανώς και δεν λέω ότι είναι λύση, αλλά στο γυμναστήριο δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν υπάρχει delivery γυμναστήριο, δεν υπάρχει. Επειδή και αυτός είναι ένας κλάδος που πλήττεται εξαιρετικά. Απλά, και δεν τον ακούμε συχνά. Απλά η εστίαση είναι ένας μεγαλύτερος κλάδος. Και βέβαια. Ένας μεγαλύτερος κλάδος, περισσότεροι εργαζόμενοι κλπ. Χωρίς να υποτιμώ. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων. Και οι εργαζόμενοι τους. Και οι εργαζόμενοι, όσοι είναι και αυτοί, είναι ένας κλάδος που και αυτός δεν ξέρει τι μελιγενέστη. Σήμερα εντωμεταξύ άνοιξαν και τα βακτορία παύστικου ζάμου, να το λέμε έτσι. Και αυτό και σε όλη τη χώρα προφανώς. Είναι αναμονή των εξελίξεων μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου θα τα συζητάμε. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Καθώς οι Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου είχαν μια συνάντηση σήμερα. Ναι. Και για άλλη μια φορά υπογράμμισαν πως θα συνεργάζονται όπου χρειάζεται. Άλλωστε, είμαστε δύο περιφέρειες που ούτως ή άλλως γειτνιάζουμε και μια καλή συνεργασία είναι ζητούμενο. Ναι, εδώ είναι και ο κ. Καχρημάνης αριστερά, όπως βλέπουμε το πλάνο μας, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου. Και ο κ. Κασαπίδης δεξιά προφανώς, κρατάνε ένα λεύκομα από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, αυτές οι ανταλλαγές δώρων που γίνονται σήμερα. Ναι, είναι όχι. Νομίζω δεν είναι δώρο αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα λευκόματα που θα βγάλουν από κοινού οι δύο περιφέρειες. Βάσει αυτών που έβγαλαν στο κοινό δελτίο τύπου, τα λέω έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες δράσεις, είτε στον κτηνοτροφικό τομέα, είτε στον αγροτικό τομέα, είτε στον τουριστικό τομέα κλπ. Που θα συνεργαστούν οι δύο περιφέρειες. Ας ελπίσουμε να είναι προς όφελος και των δύο, προς την ανάπτυξη. Δύο περιφέρειες, οι οποίες είναι από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης. Έτσι, όχι μόνο της χώρας. Και η βασική μας διαφορά είναι ότι η Ήπειρος. Όχι, μην πεις μία. Είναι πολλές πλέον. Οι βασικές μας διαφορές με την Ήπειρο. Είναι πάρα πολλές. Ήθελα να πω σε σχέση με το ότι βρέχεται με θάλασσα, οπότε τέλος πάντων κινείται κάπως. Είναι ίσως το λιγότερο που ισχύει σαν διαφορά η Ήπειρος. Θες να βάλουμε κάτω τα πανεπιστήμια μας, και δεν εννοώ σε επίπεδο σπουδών, εννοώ σε επίπεδο φοιτητών. Κύκλο εργασιών. Και πόσους φοιτητές έχουν. Κύκλο εργασιών. Τις σχολές έχουν. Θες να βάλουμε κάτω τα νοσοκομεία μας. Δεν έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο εμείς. Αυτό εννοώ. Θες να βάλουμε κάτω τους οδικούς άξονες. Με τι συνδέονται τα Γιάννενα, και με την Εγνατία, ναι, ωραία, και από εμάς περνάει, αλλά και με την Ιόνια. Εμείς θα συνδεόμαστε με την ΕΣ65. Θες να βάλουμε κάτω τα αεροδρόμια μας, θες να βάλουμε κάτω το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και να αρχίσουμε να λέμε νούμερα, θες να βάλουμε κάτω την τουριστική περίοδος πλην καλοκαιριού, άστο καλοκαίρι. Πιθανόν να ξεκινάνε όλα από αυτό πάντως. Έτσι, ενδεχομένως. Αφήστε το γιατί είναι λίγο μεγάλη πικρά το που έχει φτάσει η Ήπειρος και που είναι η Δυτική Μακεδονία. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Το θέμα είναι να φτάσουμε στην Ήπειρο. Εμείς πρέπει να κυνηγάμε την Ήπειρο. Δεν πρέπει να παρακαλάμε να πέσει εκείνη σε εμάς. Να ψοφήσει κάτι για το γύρο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε πλάνα και νομίζω ότι μπορεί να μας συνδέσει η ροή. Ξεκίνησε πριν από πολύ πολύ λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα την Ακρινή. Τι μελιγενέστε με αυτό. Βλέπουμε κάποια πλάνα. Μιλάει ο κ. Μαλούτας. Θα τον ακούσουμε. Την διάνοιξη της, να μην το πω, της σημερινής Εγνατίας μέσω του Βερμίου, μέσω της Καστανιάς, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των Κοζανητών προς τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας στη γυναίκα του, στα παιδιά του που επίσης υπηρετούν το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας και να είμαστε καλά αν τον θυμόμαστε. Προχωράω.
Το τρίτο θέμα, με μια κουβέντα μόνο το λέω λόγω και του βιβαρημένου προγράμματος, αφορά το άνοιγμα σήμερα των σχολείων γυμνασίων και λυκείων στον Δήμο Κοζάνης, σε επικοινωνία που είχα το πρωί, το μεσημεράκι. Μπορούμε να ξαναδούμε λίγο το πλάνο, για απλώς για να σχολιάσουμε. Τώρα έφυγε από το δικό μας πλάνο. Να τους. Κάτω αριστερά, δηλαδή, βλέπεις ένα πρόσωπο. Είναι ο κ. Σαμανατίδης. Πολύ χαίρομαι που τον βλέπω πάντως. Ναι, νομίζω χαιρόμαστε όλοι, διότι ο κ. Σαμανατίδης επέστρεψε λοιπόν στα καθήκοντά του και συμμετέχει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο με ένα θέμα το οποίο όχι απλά το γνωρίζει, παίζει να είναι και ο άνθρωπος που έχει συμμετέχει σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών κλπ. Ώστε να φτάσει ακρινή εδώ που έχει φτάσει. Νομίζω θα είναι σημαντική η παρέμβαση του κ. Σαμανατίδη. Γερός και δυνατός πάνω απ' όλα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι. Ξεπέρασε ένα έτσι δύσκολο. Δεν έχει μέρες που βγήκε το νοσοκομείο, είναι στο σπίτι του. Προφανώς έχει και εντολές ώστε να μην είναι υπερδραστήριος. Ξέρουμε, ναι, να μην εκτίθεται πολύ. Ξέρουμε τι σημαίνει Σαμανατίδης και εργάζομαι. Εντάξει, είναι λίγο περισσότερο παθιασμένο, θα λέει κάποιο πολλές φορές. Προέχει η υγεία του ανθρώπου και σταδιακά να επιστρέψει στα καθήκοντά του και να κρυθεί και για αυτά αναλόγως. Τώρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούσαμε κάτι, κάποια εισήγηση. Ακριβώς επειδή νομίζω πως είμαστε στα εκτός ημερήσια. Συνημερώσεις του Δημάρχου. Γιατί ακούσαμε πως μετέφερε τα συμπτήρια. Η διαδικασία είναι κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, έχει και άλλα θέματα πλην ακρινής. Απλώς η ακρινή θα φάει τον περισσότερο χρόνο. Είναι σαν ειδική συνεδρίαση, δεν είναι στο καθεστώς της ειδικής συνεδρίασης. Βλέπω εκεί και τους εκπροσώπους του χωριού. Νομίζω θα έχουμε μια συνεδρίαση με αρκετό ενδιαφέρον. Θα μου πει κανένας να πάρει κάποια απόφαση σήμερα? Όχι, τι απόφαση να πάρει, δεν κατάλαβα. Υπάρχει κάτι για να πάρουμε απόφαση? Προφανώς να επικυρωθεί το ότι θέλουν όλη την μετεκατάσταση. Πιστεύεις εσύ κάτι άλλο, Ρίτα, ότι θα γίνει? Όλοι θα πούνε ότι θέλουμε την μετεκατάσταση. Λυπάμαι πολύ. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι άλλο. Και ακριβώς. Λυπάμαι που το λέω. Ναι. Θα έπρεπε ίσως να γίνει κάτι. Να μην, είναι, μην καταλήξουμε απλώς σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο εκτόνωσης. Να μου πεις, φταίει ο Δήμος ή η Δημοτική Αρχή γι' αυτό? Ζητήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο από τους εκπροσώπους εκεί της Ακρινής, τον Πρόεδρο κλπ. Και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος. Και ως όφελη η Δημοτική Αρχή το κάνει. Πάντως δηλαδή, χαίρομαι πολύ, Ζήση, συγγνώμη, που βλέπω τους τέσσερις. Από τους πέντε βουλευτές. Ναι, και εγώ στην εικόνα τώρα βλέπω. Βλέπω τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Κωνσταντινίδη, είπαμε τον κύριο Σαμανατίδη. Βλέπω την κυρία Βέτα. Ναι. Δεν βλέπω, συγγνώμη κιόλας, αν είναι μέσα και εγώ δεν μπορώ να τη δω, να με βοηθήσει λίγο και η ροή που έχει πιο κοντό πλάνο. Φαίνεται. Πιο πλάνο. Δεν βλέπω την κυρία Βρυζίδου. Απλώς να εξηγήσουμε, επειδή είναι το Zoom, αυτή που βλέπετε δεν είναι μόνο αυτή που συμμετέχουν. Όχι, είναι πολύ περισσότεροι, άρα μπορεί να μην φαίνεται στην εικόνα. Ενδεχομένως να είναι και η κυρία Βρυζίδου, εγώ δεν την βλέπω αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, το υψηλό ποσοστό συμμετοχής των βουλευτών έχει σημασία σε ένα τέτοιο πρόβλημα το οποίο λύνεται μόνο κεντρικά, μόνο από την Αθήνα. Ακριβώς. Είναι πολιτική βούληση πλέον, δεν είναι μεγάλο. Για να δούμε λοιπόν, να προχωράει κάτι εμπρός. Αύριο πιθανόν, όχι πιθανόν, προφανώς θα έχουμε περισσότερα για αυτό το θέμα στο αυριανό μας δελτίο. Ζήση, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες, την 5η, 28 Ιανουαρίου, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Επιμελητηρίου Φλόρινας. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου τη συμφωνία υπέγραψε ο πρίτανης Θεόδωρος Θεοβουλίδης, ενώ το Επιμελητήριο εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Σάββας Σαπαλίδης. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, οπότε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης τα παίρνει πάρα πολύ σοβαρά. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε σε επαφή με όλους τους φορείς της περιφέρειας και ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην επαφή με τα επιμελητήρια εμπροκειμένου με τον ΕΒΕ Φλόρινας. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για συνεργασίες. Ο κ. Σαπαλίδης με το χυμαρόδι λόγο του μας παρουσίασε εδώ μια σειρά από δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν να, όπως φαίνεται, να εμπλακούν όλα τα τμήματα της Φλόρινας, από τη γεωπονία, τις καλές τέχνες και το παιδαγωγικό. Προσβλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη συνεργασία και είμαστε αισιόδοξοι, κ. Σαπαλίδη. Και ευχαριστούμε και για την επίσκεψη που είχαμε σήμερα.
Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε μια νέα εποχή απαιτητική, υπογράφοντας σύμφωνα συνεργασίας, τα οποία σύμφωνα συνεργασίας το επιμελητήριο τα έχει κάνει πράξη και τα υποστηρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι με όλα τα Βαλκανικά, αλλά και τα επιμελητήρια της Κεντρικής Ευρώπης, το επιμελητήριο έχει υπογράψει σύμφωνα συνεργασία, έχει παρακολουθήσει όλα τα οικονομικά φόρουμ, συμμετέχει και μάλιστα έχουν αποδώσει και καρπούς, γιατί στέλνουμε προϊόντα, έχουμε αναπτύξει και ανεβάσει τις πωλήσεις μας. Έτσι, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα και βλέποντας και εμείς τα κενά μας, ζητήσαμε πραγματικά και ζητάμε τη βοήθεια του Πανεπιστημίου για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Έχοντας λοιπόν υπόψη και επίτονε και τη μεταλλινική περίοδο που θα χρειαστούμε σε νέες δράσεις και κατευθύνσεις που πρέπει να δώσουμε, τόσο όσον αφορά στην παιδεία, όπως είπατε, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση που το επιμελητήριο εμπλέκεται και ελπίζει και πιέζει, γιατί είναι το μέλλον, αν θέλουμε, της χώρας και του τόπου μας, τα νέα παιδιά και μάλιστα το υψηλό επίπεδο των παιδιών που φοιτούν στην Δυτική Μακεδονία φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς είχαμε το brain drain, τις μνημονιακές πολιτικές, όπου χάσαμε αυτή τη δυναμική. Ευελπιστούμε και κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας στη μεταλλινική περίοδο, ώστε με μια οριζόντια αναδυναμή του πλούτου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες εκείνες στις οποίες θα μείνουν τα παιδιά μας εδώ, θα δημιουργήσουν και θα ανεβάσουν, αν θέλουμε, το ΑΕΠ και της χώρας και του τόπου μας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε ήδη έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τις συνεργασίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα βοηθήσουν τόσο τα μέλη μας στον τόπο, την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και την επιχειρηματική. Παρά τις ιδιαιτερότητες λόγω των συνθήκων που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ικανοποιητική ήταν η αντιπόκριση των αιμοδοτών στο κάλεσμα της νεοσύστατης εθελοντικής ομάδας αιμοδοσίας που λειτουργεί με πρωτοβουλία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Δροσοπηγής στη Φλόρινα. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Θερμές ήταν οι ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές αιμοδότες και τους εργαζόμενους από το νοσοκομείο της Φλόρινας, που διεξήγαγαν την αιμοδοσία για την ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτής της σημαντικής δράσης. Να σας καλημερίσω, εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, γιατί πρώτη φορά βρισκόμαστε, και να σας ευχαριστήσω θερμώς για τη μεγάλη πράξη ανθρωπιάς που κάνετε σήμερα. Εδώ και 3 χρόνια περίπου, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Δροσοπηγής έχει τράπεζα αίματος, και με λίγους εθελοντές αιμοδότες προσπαθούμε να βοηθήσουμε το πάσχοντα συνάνθρωπό μας όπου και όποτε χρειαστεί. Δεν είναι μόνο για την ενορία μας, αλλά καλύπτουμε και ανάγκες και στην πόλη μας και γενικά και εκτός νομού. Εγκάρτης ευχαριστής λοιπόν στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλωρίδης, στους εθελοντές αιμοδότες, στο Σύλλογο Γυναικών Δροσοπηγής για τη Φιλοξενία, και σε όσους συνέβαλαν να γίνει αυτή η μεγάλη πράξη ανθρωπιάς, ώστε να μαζέψουμε φιάλες αίματος και να τις παραδώσουμε όταν χρειαστεί στον συνάνθρωπό μας. Το αίμα δεν το βρίσκουμε εύκολα ούτε σε σούπερ μάρκετ ούτε σε καταστήματα. Προσφέρεται δωρεάν από τον άνθρωπο για τον συνάνθρωπο. Είναι μια μεγάλη ελεημοσύνη και μια μεγάλη πράξη ανθρωπιάς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ θερμώς, καλή επιτυχία να έχουμε και την επόμενη φορά ακόμη περισσότερη. Ευχαριστώ όλους. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Συννεφιά με πιθανότητα να σημειωθούν βροχοπτώσεις κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες προβλέπει για αύριο Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου, στη Δυτική Μακεδονία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς, από 2 έως 11, στο όνομα Γρεβενών, από 1 έως 13 και στο όνομα Φλόρινας, από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ Δευτέρας.